λέγανε ότι την είχε γκόμενα. Όρκο δεν παίρνω. Δηλαδή γκόμενα την είχε φιλνάδα. Ναι. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, και. Τότε... Αυτό το θεωρείς πρέπον τώρα, την πληροφορία αυτή που δίνει στο στοιχείο αυτό. Το πρέπον ποιο είναι. Ότι πήγα και έξω από το καμαρίνι είδα κάτι παντόφλες μεγάλου νούμερου. Λέω, ποιος είναι αυτός ο σκηνοθέτης, τη ζωή σας λέει. Και μου έκανε ένα αυτό ρε παιδί μου, δεν γούσταρα να βλέπεις τώρα τη γυναικεία την παντόφλα να γυναίκα, 42 νούμερο, 43 γυναίκα νούμερο. Γυναίκα που φοράει. Ναι, τι. Από 39 νούμερο και κάτω, ναι. Γυναίκα μπατσινίου. Δεν ασχολούμαι. Και τη αρέσει εκείνη η ποδάρα. Δεν ναι, ασχολούμαι. Για πόδια και πόδια γυναικεία, και δηλαδή με κάτι δάχτυλα, σαν κερέ, έτσι ναι, αυτά. Ναι. Μεγάλε και μακρύ. Μάλιστα να σου πω λίγο κάτι, εμένα ξέρει μια δυναμία. 38. Αυτέ που είναι 39. Στο πόδι έχουν αυτό, ξέρεις, το ένα το δάχτυλο που δεν είναι τόσο σωστό μεγάλο. Α, το θέσιο, ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Πάει έτσι το πόδι. Να βάλω το πόδι 48 αντίθεσα με το κάτω. 48. Έχω φύγει από ξενοδοχείο. Ναι. Όταν η τύπησα ξεντήθηκε, βλέπω το πέλμα, τα πόδια της, με τρόπο πιάνω το παπούτσι και είναι 36. Ναι. Λέω, δηλαδή 43 μέτρα θα έμενε. Λέω πάμε να φύγουμε. Ναι, 43 μέτρα. Σέχασα, λέω περιμένει η μαμά μου στο σπίτι, θέλω να στη μάνα μου. 43 νούμερο παπούτσι γυναίκα. Σαν τρελό. Δηλαδή, για να τα σουμάρω εγώ τώρα τα λεγόμενα. Ναι, ναι, κάτσε πάμε στον κόσμο. Του αρέσει η γυναίκα που έχει πόδι πατραχοπέδιλο. Ναι, αυτού. Να έχει μεγάλο πέρασμα. Ζήτω η θύελα περιστερώνα. Πρώτο κύριο, ναι. Να λέτε όνομα και για να μην μιλάμε απρόσωπα και ομάδα γιατί βγάζουμε στατιστικέ. Ναι, πάμε, ναι. Ναι. Δυνατά λίγο με νεύρο. Κοίταξε, και εγώ είχα τρίχε στην πλάτη. Και εγώ μπασκετάρα έπαιζα στα Χρυσά Έιτης. Κάτσε τον ήχο ρε. Φίλος μας είναι ρε και Καναδά. Αλλά... Ουγγάλης είσαι. Αλλά το Hall of Fame, αλλά το Hall of Fame δεν μπήκα. Ναι. Τώρα με τον κύριο Μάριο Ασλαμά έχουμε τα ίδια φετίχ. Έχουμε και την ίδια ομάδα. Ως ποδολάγνος έχω να δηλώσω ότι η γυναίκα της ζωής μου είχε 42 νούμερο παπούτσι. Υποκλίνομαι. Φαντάζομαι είχε και δάχτυλα μεγάλα σαν τις μάγισσες, που το πουλήσω όταν το έπιανε χανόταν μέσα χέρια. Βρώμικο πέλμα γλυφείς. Βρώμικο πέλμα. Δεν σε ακούω. Τι να κάνω, ρουλιάξω ρε φίλε, αυτή είναι στο γελάνα. Τι είναι αυτή εδώ. Βρώμικο το πέρμα γλύφεις λέω. Εννοείται αγόρι μου, εννοείται. Μα εκεί είναι όλη η μαγεία, το πέρμα και η μαγεία. Τι να κλάσεις σεξολόγος εδώ ρε. Θα σκύνεις αμφιχεία το σεξολόγος εδώ ρε. Επόμενη που πήρε χάλο ασκητή εδώ. Το πέρμα και η μασχά. Τι να κλάσεις ασκητή εδώ. Το πέρμα και η μασχάλη. Δεν μπορώ να φωνάζω. Είμαι 60 χρονών άνθρωπος, παίρνω από το Ρόνο. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like.